στην Αίγυπτο βρέθηκε μετά από ένας καφές τάφος Αιγυπτίου γιατρού. Χρονολογείται στο 2330 π.Χ. Σε τοιχογραφία που υπάρχει μέσα απεικονίζεται ο γιατρός να προσφέρει υπηρεσίες σε ασθενή. Οι τεχνικές που εφαρμόζει είναι από ρεφλεξολογία. Βλέπω λοιπόν τον γιατρό να ασκεί τεχνικές ρεφλεξολογίας σε πέλματα αλλά και σε παλάμες. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα στοιχείο πολύ πολύ σημαντικό πόσο πραγματικά προχωρημένοι ήταν οι γιατροί εκείνης εποχής. Ας περάσουμε λοιπόν στην επόμενη διαφάνεια όπου θα δούμε την μπροστινή πλευρά του μυρού. Ξεκινάμε από τον λαγνοψοίτη. Είναι ο βασικός καμπτήρας του ισχύου, αλλά είναι και απαγωγέας του ισχύου. Ο λαγνοψοίτης ξεκινά από το οστό του μυρού και στην πορεία χωρίζεται σε δύο μύες, στο λαγόνιο και στο ψοίτη. Ο μεν λαγόνιος εκφύεται πάνω στο οστό της λεκάνης, ο δε ψοίτης ξεκινά από τον 12ο θωρακικό σπόνδυλο. Άρα λοιπόν ένας μυς ο οποίος διατρέχει το σώμα μας κυρίως εσωτερικά.